Γιώργος Σακύρης στην παρέα μας. Να δούμε αν μπορεί να μας κάνει σοφότερους σε ό,τι έχει να κάνει με τους τραυματίες. Χαίρετε. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά είμαστε εμείς, εσείς? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Κοίταξε, να σου πω, για χθες, επειδή μαζί δεν τα είπανε. Δεν τα είπαμε. Ναι, τα ξέραμε, δεν τα είπαμε. Ναι, πώς γκέγγεν. Πώς έλεγε και μια ψυχή. Το χ και πώς γκέγγεν να μην τα είπαμε μαζί, δεν ξέρω. Κοίταξε, βγήκε στο. Βγήκα στο σχόλιο. Μπράβο, ήταν ο Κώστας. Και μετά, ναι, εντάξει. Έκρινα ότι από τη στιγμή που σχολίασε το ματς. Καλά, καλά. Θα βγει για να προλάβω να βγάλω άλλα πράγματα. Και γούρι να ξαναβγαίνω όμως. Ναι, λέω αν προκύψει κάτι έκτακτο, κάτι από το ρεπορτάζ, δεν θα εννοείται ότι θα βγει. Έπρεπε να βγω να πω μια ούα. Έτσι για το καλό. Για να υπάρχει αντίδραση σίγουρα, μην το φέρουμε πολλά γράμματα για τις έρευνες. Τέλος πάντων, ναι, τι πήγε στραβά. Εντάξει, ένας συνδυασμός γεγονότων είναι, για να είμαστε ειλικρινείς. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν εξαργύρωσε το υπέροχο πρώτο ημίχρονο της, 40 λεπτό αν θέλεις πιο σωστά. Εκεί θα έπρεπε να έχει βρει και τρίτο και τέταρτο τέρμα. Είχε πολύ καλές έτσι, ευκαιρίες και με τον Κατσίνοβιτς δύο φορές και με τον Γκαρσία και με τον Τζίνι. Αυτό είχε στο αποτέλεσμα να έρθει μια φάση από το πουθενά, η αλήθεια είναι, γιατί δεν μπορώ να δικήσω τους κίτρινο μαύρους ό,τι αφορά το πρώτο ημίχρονο και το αν απειλήθηκαν ή όχι. Δεν απειλήθηκαν. Δεν είναι το μάτς. Δεν είχε καμία στιγμή που να πεις ότι ο Παναιτωλικός έστειλε το μήνυμά του, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, προειδοποίησε. Ξέρεις, το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Πήξε μια στατική μπάλα, ήταν στον αέρα, είναι με πλάτη ο επιθέμενος, ο Μουκουτί βλέπει ότι την ελέγχει, τσιμπάει κατά τύχη την μπάλα ο αμυντικός και το πόδι του Μουκουτί πάει στο πόδι του αντιπάλου. Είναι πέναλτι ξεκάθαρο το συζητάμε. Ναι. Αλλά είναι η κακιά ώρα που λέμε και η κακιά στιγμή, γιατί χώθηκε ένα ανάθεμα από σχετικούς και άσχετους, υποτίθεται γνώστες και μη, στο Μουκουτί, για ηλίθιο, για έτσι, για, όχι τον Μουκουτί, ναι. Μαξίζω. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια άτυχη στιγμή, δεν νομίζω ότι είναι τόσο... Δηλαδή, με τα σκόπιμο θα χαρακτηριζόταν ηλίθια η κίνηση. Εδώ δεν είναι σκόπιμο. Ελέγχει και κοιτάει την μπάλα, αλλά τη στη φάση του slow motion φαίνεται αυτό. Mm. Παρακολουθεί την πορεία της μπάλας και πάει να δείξει την μπάλα. Δεν μπορεί να κάτσει να βλέπει μόνο τον επιθέμενο. Έτσι. Πρέπει να δει και πήγε την μπάλα ο παίχτης. Mm. Αυτά είναι κλάσματα δευτερολέπτου. Τέλος πάντων, λάθος είναι βέβαια στο τέλος της ημέρας, εφόσον γίνεται πέναλτι και, και μπαίνει στο μάτσο, και σοβαρή, μπαίνει στο μάτσο Πανετολικός. Εντάξει, νομίζω ότι αν αυτό το πέναλτι δεν γινόταν, δεν θα είχαμε ανατροπή. Ναι. Mm. Έστω και ισοπαλίας για το Πανετολικό. Από εκεί πέρα στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν διαχειρίστηκε σωστά το μάτς, ούτε παίχτες, ούτε ο Πάγκος για μένα. Δεν δηλαδή ήταν αυτή που έπρεπε σε επίπεδο έντασης, διάθεσης, προσπάθειας. Ήταν σαν να έκατσε πάνω στο 1-2 και να είπε ότι καλύτερα να το κρατήσω από το να βρουν γκολ ισοφάρισης οι αντίπαλοι. Πάλι χωρίς να απειληθεί η ΑΕΚ. Δέχεται ένα γκολ εκεί από μια αναμπούλα κόντρες, στρώθηκε η μπάλα σε έναν παίχτη, σούταρε πολύ ωραίο σου του Μπαλτασάρα, βρήκε και πάνω λίγο στο Μουκουντή, κατέληξε στο παράθυρο. Mm-hmm. Όταν παίζεις με την φωτιά μπορεί και να καείς. Και αυτό έγινε για την ΑΕΚ. Και όταν λέω γιατί και από τον πάγκο τους, δεν εννοώ ότι έκανε εγκλήματα ο Μαρτίας Αλμέιδα, μην παρεξηγείς κανείς. Για μένα καθυστέρησε ένα-δύο στιγμές να αλλάξει δύο πραγματάκια και θα μπορούσε να έχει βάλει και διαφορετικά πρόσωπα, είτε από την αρχή. Αλλά νομίζω ότι με το μάτι στο 0-2 και αντί για 0-4 να γίνεται 1-2, νομίζω ότι δεν είναι ευθύνη του προπονητή αυτό. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Είναι και εγώ είμαι αυτής της άποψης. Ναι, ναι, κοίτα. Ο προπονητής για μένα εντάξει, θα μπορούσε να βγάλει πολύ πιο νωρίς τον Ζήνη, πριν γίνει το 2-2 δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί όταν θα μπαινε και ο Τσούμπερ θα ήταν διαφορετική η προσέγγιση του Πανετολικού. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να κοιτάξει ΑΕΚ, ότι οι τύποι την παίξανε 5-3-2. Ποιος ήταν 5-4-1. Τις έβαλαν δύσκολα έως και την κέρδισαν. Ο Όφη την κέρδισε. Η Κηφισιά πήρε χ. Ο Πανετολικός πήρε χ. Ο Παζιάννα τις έβαλε δύσκολα, κέρδισε 0-1, αλλά δεν έκανε, ξέρεις, πάρτι εννοώ. Δεν έκανε 0-3, ας πούμε. Ούτε ήταν το μάτι για 0-3. Είναι κάτι που πρέπει να το συζητούμε στην Ένωση. Αλλά αυτό σχετίζεται νομίζω κυρίως όχι με την τακτική προσέγγιση, ίσως. Γιατί εγώ το λέω αυτό κρίνοντας, ξέρεις, από το γεγονός ότι αυτές οι ομάδες έπαιξαν έτσι. Και ο Πατσεράκος για παράδειγμα στο 1-1 με πεντάδε έπαιξε πίσω. Κυρίως για την αποτελεσματικότητα. Ναι. Γιατί στα 3 από τα 4 αυτά μάτια που ανέφερα, εντάξει, παίζει ρόλο η αποτελεσματικότητα. Σε 2 έχει να φωνάζει και η ΑΕΚ λίγο για διετσία. Για μένα πολύ σωστά το έχει κάνει σήμερα το χθεσινό. Ναι.
Αφαιρείται το πέναλτι του Μασούρα να εξοργήσει λίγο τον κόσμο Τσάκη και να πει εμείς δεν μιλάμε για πέναλτι που είναι Μάρς ξέρω εγώ στον Βίντα επειδή τον τραβάνε και στις έδρες είναι το πέναλτι Βουτιά. Είναι λίγο λογικό. Αλλά απ' την άλλη η ΑΕΚ θα πρέπει να εστιάζει στα δικά της διότι δεν αλλάζει την απόφαση της μετά την εορτή. Θα πρέπει να δει τα δικά της λάθη ποια είναι και τα δικά της λάθη είναι ένα ότι δεν τελείωσε το μάτς νωρίτερα όπως όφιλε. Όπως πάντα δηλαδή, στα περισσότερα φέτος μάτς. Και δεύτερον το γεγονός ότι δεν έβγαλε ένταση που χρειαζόταν στο διάστημα τουλάχιστον μέχρι και το 2-2. Γιατί κακά τα ψέματα μετά την ώρα, μετά τη συμπλήρωση ώρας και το 65 ας πούμε, θα ερχόταν και κόπος. Έτσι είναι λογικό αυτό. Mm-hmm. Για μια ομάδα που ήταν από ταξίδι, με υψηλή ένταση παιχνίδι και με 7 απουσίες. Έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα ακόμα κομμάτι το οποίο πρέπει να δει, να δουν καλά στην Ένωση. Θα μου πεις τώρα, είναι πολύ λογική η κουβέντα, ναι. Και το αποτέλεσμα αυτής είναι πολύ λογικό, γιατί η ΑΕΚ φέτος, συγκριτικά με πέρυσι, έχει δώσει ήδη παραπάνω μάτς, έτσι, 10. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει πλέον επιβάρυνση, γιατί ξέραμε από πέρυσι ότι ο τρόπος δουλειάς του Ματίας Αλμέιδα είναι στα κόκκινα. Είτε αρέσει την αρέσει. Για να δεις την ΑΕΚ να παίζει με την Brighton κατά αυτόν τον τρόπο, με την Marseille κατά αυτόν τον τρόπο, με τον Άγιαξ εντός κατά αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να δουλεύετε έτσι η ομάδα. Αλλιώς δεν γίνεται. Ή να παίρνει τα ντέρμπι. Mm-hmm. Σε όλα τα μάτια της υψηλής έντασης η ΑΕΚ ανταποκρίνεται σε απόλυτο βαθμό. Αυτό είχε κόστος. Πλέον δεν θα το έχει αυτό το κόστος. Βέβαια και δεν θα έχει μάτια. Δυστυχώς δεν θα έχει, αλλά δεν θα έχει μάτια. Mm-hmm. Και γι' αυτό και περιμένουμε πως και πως και το 2024 στην Ένωση για να επιστρέψει το 80% των βαθιών για να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να το δουλέψει τα παιχνίδια όπως το έκανε μέχρι πρότινος. Mm-hmm. Και για να πάρω πάσα από αυτό που έλεγα με το εισαγωγικό σου για τους τραυματίες, δεν έχουμε κάποιο σχετική εξέλιξη πλήν του Μουκουτί που δεν έχει κάτι. Περιμένω να δούμε αν και αύριο θα μπει ο Σιντιμπέ, ποιος ένιωσε και σήμερα ενοχλήσεις. Ωραία. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επειδή θα το δούμε και αύριο, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο χοντρό όσο το βλέπαμε στο live που έβγαινε από πίσω. Γιατί εκεί φοβηθήκαν όλοι για απουσία δίμηνη και τρίμηνη που λέει ο λόγος. Ναι, ευτυχώς θα πω εγώ. Ναι, ευτυχώς και εγώ θα πω. Για τους υπόλοιπους είμαστε stand-by. Θα περιμένουμε και για τον Πινέδα και για τον Πιστάρο, για τον Άμραμπατ και την αυριανή προπόνηση για να δούμε αν θα μπουν αποστολή, αν και αποστολή από την ΑΕΚ. Ναι. Άρα να πω, ας πούμε, ναι. Ξεκάθαρα εκτός Αραούχο, Πόνσε και Στάνκοβιτς. Αυτά είναι δεδομένα. Δεδομένα. Είναι το 2024. Μπράβο. Και ερωτηματικά, ναι, αύριο ξεκαθαρίζουμε. Αύριο αυτή που είπαμε πριν, είναι πολύ σημαντικό. Θα μου πεις τώρα, είπε ο Αραούχο, ναι, εντάξει, αυτό το ξέρουμε, δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Ναι. Το να έχεις να φέρεις από τον πάγκο. Είτε τον Πισάρο, είτε καλά, τον Πινέτα. Τι να συζητάμε. Λίγο κοντά μια δεκάδα είναι. Ακριβώς, είτε τον Πινέτα. Είναι και τρεις-τέσσερις παιχνίδια. Εχθές, για παράδειγμα, το μάτι θα κουτί για τον Άμραμπατ μετά το 2-2. Ναι. Ένα παίκτη θα πάει σε ένα συναντήριο ενός, σε μια κλειστή και συμπαγή άμυνα, που θα παίξει με το σώμα, που θα εκμεταλλευτεί την καλή του μεταβίβαση. Η ΑΕΚ. Έλειπε πολύ, έλειπε ο Πισάρο, που και αυτός ένας παίκτης δεν έχει τόσο πολλά, αλλά όποτε έχει μπει σε κλειστές άμυνες και πρέπει να ξεκλειδώσουν στο ένα συναντήριο ενός, έχει την κίνηση. Έχει την ενέργεια, την τρίπλα. Ναι. Εντάξει, όταν έχει να βάλει μόνο τον Γιόνσον για παράδειγμα και τον Τζούμπερ, για παράδειγμα θες η ΑΕΚ τη μεγαλύτερη στιγμή την κάνει από τη σκαυτή μπάλα του Γιόνσον στον Κατσίνοβιτς. Ναι, μπράβο. Έτσι, που το βγάζει ο Καπίνο απίστευτο. Mm-hmm. Ναι, πολύ ωραία κίνηση για του Σέρβου. Και του Σέρβου, ναι, και την επέμβαση του. Ναι, ναι. Αλλά λέω ότι είδες, ένας παίκτης μπόρεσε να βρει κάτι παραπάνω. Αν έχει άλλους και τρεις μαζί με τον Τζούμπερ που είχε βάλει, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα βρίσκεται τον κόλ. Mm-hmm. Με τη φρεσκάδα τους. Μικρό το κακό είναι, γιατί όπως είπα, τάσο μου είτε και είτε όχι, έχω ξαναπεί και το έχω πει από την αρχή της ώρας, ευτυχώς που μένουν και τα γραπτά και τα αυτά που λέμε, πως είναι πλέον. Το θέμα για την ΑΕΚ, με όλα αυτά τα δεδομένα που υπήρχαν πριν και έρχονται μετά, είναι να είναι στο πλην 1, πλην 2, πλην 4, πλην 2, πλην 3, εκεί, μέχρι τα play-off. Αν το καταφέρει αυτό η ΑΕΚ, ξαναλέω, για μένα θα είναι φαβορή για τον τίτλο, εφόσον θα είναι υγιές τέλος της αρχής. Mm-hmm. Αν το καταφέρει αυτό, επαναλαμβάνω. Ναι. Γιατί έχουμε πορεία μπροστά μας, έχουμε πολύ σημαντικά μάτς και έρχονται και από τα ντέρμπι. Για εκτακτική απουσία στο Γενάρη, με παίχτες που θα λείπουν, με υποχρεώσεις στις εθνικές τους, έτσι όπως ο Μουκουτί, όπως οι Ιρανοί, όπως ο Ζήνη, που είναι και αυτός μια λίστα των πάντων. Έχει περιπτώσεις που θα λείψουν, οπότε γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πριν κλείσεις, άκου τώρα, δεν ξέρω αν άκουγες πριν που είπε, με ρώτησε ένας φίλος, έχει διακοπεί στο Ινσταμπούλ Σπορ, Τραμπζονσπορ. Ναι. Τι έχει συμβεί. Μπήκα και την ώρα που μιλάς και είδα. Λοιπόν, η Τραμπζον προηγήθηκε 2-1 στο 68 με τον Ονουάτσου. Ναι.
Περίμεναν οι γηπεδούχοι, διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ. Κάνουμε εμείς οι πολίτες δηλαδή. διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι για φάουλ. Τώρα, αν είναι στο ξεκίνημα της φάσης ή φάουλ του σκόρερ, δεν ξέρω. Περίμεναν από το VAR τέλος πάντων να τους δικαιώσει. Ναι. Ο διαιτητής έδειξε σέντρα, μέτρησε κανονικά τον γκολ και μπήκε ο πρόεδρας. Α, πάλι μπήκε πρόεδρος, ωραία. Όχι, περίμενε. Όχι, ναι, άλλο. Ο κύριος Εκμέλ Φαΐκ Σαριαλίογλου, αν το λέω σωστά. Ναι, δικό μας παιδί αυτός. Και πήρε την ομάδα. Και έφυγε. Και την απέστειλε στα αποδυτήρια. Μάλιστα. Διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του διαιτητή. Για την ώρα έχουμε διακοπή. Οι παίκτες της γηπεδούχου έχουν αποσυρθεί στα αποδυτήρια. Εγώ θα πω αυτά να τα βλέπουν και οι Έλληνες διαιτητές. Έτσι να τα βλέπουν. Γιατί ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αντιδράσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν και είναι απαράδεκτες οι απειλές, δεν το συζητάμε έτσι. Καλά, ναι. Αλλά σε επίπεδο επισήμης κατάστασης δεν έχω δει ακόμα πρόεδρο να βροθοκοπεί, ούτε πρόεδρος να μπαίνουν και να παίρνουν ομάδα για να φεύγουν. Να μπαίνουν και να φωνάζουν ή να κράζουν, το έχουμε δει στο παρελθόν. Ναι. Να μπαίνουν και να γλωθοκοπούν δεν το έχω δει ακόμα τουλάχιστον. Ναι. Και να μην το δούμε. Και όχι, εννοείται να μην το δούμε, απλά να είμαστε και λίγο σοβαροί αντιθέσεις. Δηλαδή, ναι. Αν δεις τον Τζακαράκι το πέραν που δίνει στον Ολυμπιακό στο Μασούρα, καλά κάνει και το δυνάδο, όπως όπως θεωρεί ότι είναι, καλά κάνει και σφυρίζει. Και δούμε τη φάση της Κηφισιάς ΑΕΚ με τον πέραν του Λιβάη. Λες δεν γίνεται, αδερφέ μου, να είσαι τόσο σίγουρος για το ένα και να είσαι να μην σφυρίζει το άλλο μπροστά στο μάτι. Ναι. Δηλαδή, σου κινεί την περιέργεια και μετά σε κάνει καχυποπτό. Δικαιολογημένα σε απόλυτο βαθμό. Όπως το 2021 που δείχνει το οποίο να μην το φωνάξει το αγάπη του πίσω, δεν είναι. Το πάει με το πόδι στήριξης και το αφήνει και πέφτει. Είναι πράγματα τα οποία αυτά λέμε να αλλάξουν, αλλά δεν. Ναι. Δεν. Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.